γνώσεις και σας ζητώ την έγκριση των πρακτικών της τεμάτης εδώ 2019. Θα μου πρίνετε, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε δύο θέματα εκτός συνεργασίας για ένταξη. Το πρώτο είναι έγκριση προεδρικής σύμβασης και μελέτης για τη διεκτική υποσύνη του Δήμου Λασσόνας από το Δήμο Λαρισαίων με τα δοσκορμικά έργα και έργα δασικής οροπηλίας. Και το δεύτερο είναι έγκριση προεδρικής προεδρικής στην κεντρική πλατεία του Δήμου Μαρίνου, Ντύπα και Κούμα. Εντάσσονται. Εντάσσονται, ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι? Κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ, κύριε Δημοκρατικά, θέλω να πω στους δημοτικούς συμβούλους που έχουν επαναγγελθεί και είναι σήμερα εδώ, εδώ θα υπάρξουν και οι προσκλήσεις και οι επίσημες ανακοινώσεις. Η ορκομοσία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των συμβούλων των κοινοτήτων μας θα γίνει το Σάββατο 31 Αυγούστου, ώρα 11 το πρωί, στο ΕΔΙΟ. Αυτές τις μέρες θα φύγει η έγκαιρα, θα φύγει και η πρόσκληση, ώστε ο καθένας να προγραμματίσει την παρουσία του εκεί. Έτσι. Αυτό τίποτε περισσότερο, και απλώς ας έχουμε υπόψη μας ότι θα υπάρξει ένα ακόμα δημοτικό συμβούλιο προς το τέλος του Αυγούστου, μετά τις 25, μεταξύ 20-30, κάπου εκεί. Έτσι. Ωραία, υπάρχει κάτι άλλο? Κ. Σαββουρίτσας. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση θέλω να κάνω προς τον Δημάρχο και παρόλο σε δύο συνέντευξη στην Ελλάδα. Είχαμε συζητήσει αρκετές φορές εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλιστα δύο φορές ήρθε προσωπική ως η σύμβαση για την μετεκατάσταση του τετάρτου ΕΠΑΛ. Το κτίριο ΕΠΑΛ λοιπόν δεν ξέρω με την ακόμα σχόλια ΕΠΑΛ, το κτίριο ΕΠΑΛ θα ήταν να μετεκατασταθεί, είχε αποφασιστεί να μετεκατασταθεί στο κτίριο της Ακαδημίας. Μάλιστα πριν το Πάσχα, στην τελευταία συνεδρίαση που είχαμε τον Απρίλιο, είχε έρθει η τελική σύμβαση και σε ερώτημα το οποίο έκανα στον αρμόδιο τον Δήμαρχο για το πότε θα είναι, πότε θα βγει ο μηχανικός και πότε θα είναι έτοιμο να μετεκατασταθεί ο Δήμαρχος, πάλι πήρα την απάντηση ότι με την έλεγξη του νέου σχολικού έτους. Τον Ιούνιο, να σας πω ότι άρχισε να φαίνεται κάποια προβλήματα, γιατί ο μηχανικός ακόμα δεν είχε μπει στο κτίριο του να μεταγραφεί το στην ΕΠΑΛ. Ο σύλλογος καθηγητών του 13ου Λυκείου, το οποίο βέβαια το 13ο Λυκείο είναι αυτό που φιλοξενείται στους χώρους που τώρα είναι την ΕΠΑΛ και το έντονο γυμνάσιο, επειδή έλαβε και κάποια επιστολή από τους άλλους δύο διευθυντές ότι την επόμενη χρονιά θα υπήρχε ένα πρόβλημα με τις φέτος, αν δεν ήταν μόνο για να την κατάσταση του τάρτου ΕΠΑΛ, επισκέφθηκαν τον κυριακό διευθυντή εκπαίδευσης, τον κύριο Γονισάκη, και τον δεύτερο βαθμό εκπαίδευσης, όπου εξέφρασαν την ανησυχία τους για να προχωρήσω το θέμα. Να πω το εξής, ότι υπάρχει ήδη μια ενημέρωση που έχει γίνει από την Ευρωβάθμια Εκπαίδευση από το 7ο Γυμνάσιο. Το 7ο Γυμνάσιο παραχωρεί 3 αίθουσες στο 13ο Λύκειο και από το 4ο ΕΠΑΛ που παραχωρεί 7 αίθουσες στο 13ο Λύκειο, ότι την επόμενη χρονιά έχουν αυξημένες ανάγκες αίθουσών. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσει ο Δήμος και η αρμόδια επιτροπή με την έλευση της νέας χρονιάς, εάν και εφόσον το κτίριο ΕΠΑΛ δεν έχει μετακατασταθεί έγκαιρα στον χώρο της Ακαδημίας. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω σε ποια φάση βρισκόμαστε, αν έχετε ενημέρωση που δεν αρκεστείς και που δεν υπάρχει ενημέρωση για το αν ο μηχανικός έχει μπει ή θα μπει το επόμενο διάστημα και τι χρονικό διάστημα απαιτείται, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η μετακατάσταση και για πόσο καιρό θα υπάρχει αυτή η κατάσταση στο ελληνικό σχολικό συμπληρώμα. Την υπόθεση του ΕΠΑΛ την γνωρίζετε όλοι και τις καθυστερήσεις που είχε και όλες τις διαδικασίες της απόδοσης του κτιρίου της παλιάς Ακαδημίας στο Δήμο Λαρισαίων. Ένα τελείωτο βέβαια γραφειοκρατικό πρόβλημα με τις κτηριακές οικοδομές, οι οποίες καθυστέρησαν πάρα πολύ και γνωρίζετε και την υλογραφία η οποία βγήκε και στο δημόσιο χώρο γύρω από τα ζητήματα αυτά. Είπαμε επανειλημμένα πως σε ό,τι αφορά το Δήμο οι διαδικασίες αυτές θα τρέξουν γρήγορα. Και πράγματι, σε ό,τι αφορά το Δήμο, διότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να βγάλει μια εργολαβία εκεί, αφού πρώτα πήρε το κτίριο, και στη συνέχεια βέβαια οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν τη δουλειά τους. Άλλος πιο γρήγορα, άλλος πιο αργά.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει εργολάβος, επιτέλους. Υπάρχει εργολάβος, υπάρχει ανάγκος. Έτσι και το επόμενο διάστημα θα μπει για δουλειά. Θα τρέξουμε πολύ γρήγορα τις διαδικασίες, τουλάχιστον οι βασικές δουλειές που θα επιτρέψουν την μετεκατάσταση άμεσα να γίνει και να συμπληρώσουμε ό,τι άλλο χρειαστεί. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω αυτή τη στιγμή, επειδή λείπουν στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας, οι λεπτομέρειες από τις κατασκευές που χρειάζονται. Αυτό που εμείς θέλαμε όμως είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να υπάρξει ανάδοχος. Για να μπορέσει να τρέξει γρήγορα, τις επόμενες μέρες θα έχω και συνάντηση μαζί του, για να μπορέσουμε να τρέξουμε γρήγορα τη διαδικασία και να μην χάσουμε μέρες στην αντικατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, κύριε Μακαρδιώτη. Έχει σχέση λίγο όσον αφορά τις εκλογές της κοινότητας. Έχει ξεκαθαριστεί πως γίνεται την ίδια μέρα 1η Σεπτεμβρίου με την εκλογή Προεδρείου και αυτά. Δεν το είναι ότι γίνεται την πρώτη μέρα. Αυτή τη στιγμή το θέμα είναι η αστυνομική υπηρεσία, η οποία καλείται να εισηγηθεί στον Δήμαρχο με βάση τον νόμο τι ακριβώς θα γίνει. Η πρώτη όμως συζήτηση πληροφόρηση ανάμεσα στους Δημάρχους είναι ότι πάμε την 1η Σεπτεμβρίου και για συγκρότηση σε σώμα των Συμβουλίων. Περιμένοντας και το καινούργιο νομοσχέδιο τώρα, έτσι. Νομίζω ότι και αυτό θα καθορίσει κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε με τα θέματα εκτός μελέτης διάταξης. Το πρώτο θέμα, έγκριση προγραμματικής σύμβασης και μελέτης για την διοικητική προσέγγιση του Δήμου Λασόνας από το Δήμο Γαρισαίων για δασοτεχνικά έργα και έργα βασικής ισορροπίας. Τα εγκρίνεται. Ομοφωνούμε. Έχουμε έτοιμα κοπής ενός δέντρου στην κεντρική πλατεία Μαρίνων Δίπα και Κούμα. Εγκρίνεται το ομόφωνο, ό,τι λέει η υπηρεσία. Ομόφωνο, ευχαριστούμε. Πάμε στην ημερήσια διάταξη. Έγκριση ανάληψη λειτουργίας της πράξης με τίτλο Κέντρο Ανοιχτής Προσέγγισης για παιδιά με σύνδρομο Down. Εγκρίνεται το ομόφωνο. Ομόφωνο. Το δεύτερο τροποποίηση παρήφη 308-2019 από τη ΔΣ ως προς την ημερομηνία εξαγωγής δήλωσης. Ομόφωνα. Το τρίτο παραχώρηση χρήση ανταλλάγων των γηπέδων αντισφαίρεση στην περιοχή που τα πυρήνα στην οικία Νέα Πλημμυρίδα στο Γενικό Σύλλογο Λαγισσέων 1928. Ομόφωνα. Το τέταρτο τροποποίηση τη υπαρήφη 23-2019 από τη Δημοκρατία Θέμα έγκρισε διοργάνωση τη εκδήλωση υποκράτηση αιώνα επιστροφή λόγω αλλαγή του προπληρωμού τη εκδήλωση. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ομόφωνα. Το πέμπτο κατάγεση θέση της περιπτέρου του Δήμα Μαυροϊδίου στην πλατεία Ειρήνης. Ομόφωνα. Το έκτο έγκριση όρων δημιουργικής σύμβασης για τη χρηματοδότηση του έργου αντικατάσταση φωτισμού όπως αυτή διαμορφώθηκαν τελικώς σύμφωνα με την Παρή 327-2019 από της Οικονομικής Επιτροπής. Είναι. Δημιουργική σύμβαση. Εντάξει, είχαμε πάρει μια απόφαση με τους καινούργιους όρους που ζήτησε το δάνειο για 4 εκατομμύρια. Ζητάει το Ταμείο αυτή την απόφαση να την επιμερίσουμε στο πρώτο κομμάτι που ήδη έχει ανάδειχο το 1.600 και θα ακολουθήσει και το δεύτερο κομμάτι. Ομόφωνα το έκτο. Το έβδομο θέμα. Τρίμηνο έκθεση απολογισμού εσόδων για το ελληνικό τρίμηνο έτος 2019 σύμφωνα με την παρόλη 330 από την Οικονομικής Επιτροπής. Κατά πλειοψηφία με το λευκό της παραδοσιακής καταλογίου. Το έργο αναμόρφωση προπληρωμού του Δήμου Λαρισαίων, το ίδιο. Κατά πλειοψηφία με το όχι της παράδοσης κυρίας Καραγιώτου. Το 9 έγκριση πολλής αγίας πολιτού παραγωγών λαϊκών αγορών στον κύριο Μελζούδη και Ιάκο του Δήμου. Ομόφωνα. Το 10 το έγκριση χωρίς άδειας πολιτού παραγωγών λαϊκών αγορών στον κύριο Μπουσιάκη Δημήτρη Κωνσταντίνου. Ομόφωνα. Το 11 το έγκριση παράδοση συμπατικής προθεσμού για το έργο ασφαλτοστρώσης ΔΕ Λάρισσας. Ομόφωνα. Το 12 έγκριση παράταση προθεσμίου προέδρου εργασιών πρόεδρου Ευρώπη και κυκλοφορία Ασκληπιού. Ομόφωνα. Έγκριση πρώτου ΠΚΑ καθμού ΕΕ και πρώτου ΑΠΕ του έργου συντήρηση και επισκευή των στρωμάτων.
ομόφωνα τον 13ο. Σύστηση Επιτροπή για την Προσωρινή Παραλλαγή του Αέριου Κατασκευή Διαδρόμου στο Πάρκο Αλκαζάρ το 14ο. Ομόφωνα. Το 15ο τοποποίησε την υπαρήγορα το 15-18 4-4-2-2-3 σήμερα με θέμα ίδρυση μελέτης και εκτέλεση του έργου δρόμου ρήπες και προφορίες λεγόρου Ρούβιλτ λόγω τοποποίησης επικαιροποίησης των τευχών δημοπράτησης. Ομόφωνα. Το 16ο ίδρυση παράταση προθεσμίας περίοδος εργασιών του έργου επισκευή συντήρηση πρώτου ΣΕΚ και έδινε ΕΠΑΛ. Ομόφωνα. Το 17ο έγκριση παράταση σημαντικής παιχνίδι του έργου ασφαλτοστρώσης. Ομόφωνα. Και τελευταίο, η αριθμό 40-2019 από τη Δέλτα Σίγμα του ΔΕΛ με θέμα τέταρτη για να μην φορολογεί του ΔΕΛ για να μην φορολογεί του 2019. Ομόφωνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Θα τα δούμε το τέλος Αυγούστου.